τις παραπομπές θα και δει με απότερο σκοπό τη σταδιακή κατάργησή τους και τον δραστικό περιορισμό των παράγγελων στηρίξεων φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι γονείς αντιδρούν και κάνουν λόγο για κατάφορη παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματός τους στην επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου για τα παιδιά. Πλέον ένας ψυχολόγος και ένας κλινικός λειτουργός, οι οποίοι δεν θα ανήκουν καν στην οργανική δύναμη του σχολείου, θα αποφασίσουν και για εκπαιδευτικά θέματα και θα κάνουν μάλλον εκπαιδευτικές αξιολογήσεις με χαρακτήρα διάγνωσης μέσα στα σχολεία. Εμείς στηρίζουμε τα ΚΕΔΗ, θέλουμε οι διαγνώσεις να γίνονται έξω από τα σχολεία για να μην στιγματίζονται οι μαθητές, διότι ο ψυχολόγος θα μπορεί να κάνει συνεδρίες μέσα στο σχολείο με τους μαθητές, θα μπορεί να φέρει επαγγελματίες απ' έξω και το σχολείο δεν θα μπορεί να αντιδράσει, διότι ναι, μεν ο διευθυντής του σχολείου συμμετέχει στην επιτροπή, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Καλούν τους γονείς να μην δέχονται καμία παρέμβαση στα παιδιά τους, εάν δεν συμφωνούν, και την κοινωνία να μην επιτρέψει τη μετατροπή του παιδαγωγικού χαρακτήρα της ειδικής αγωγής σε ιατρικό. Λέμε σε όλους τους γονείς, εάν δεν συμφωνούν, να μην συνενούν καθόλου, να προσπαθούν να διαφυλάξουν όλα αυτά τα πράγματα και να ζητούν από το σχολείο μέσω του ειδικού παιδαγωγού που υπάρχει να γίνεται η αξιολόγηση για τα παιδιά τους και σε κάθε περίπτωση να ζητούν την παραπομπή τους στα ΚΕΔΗ. Ζητάνε τέλος την απόσυρση του νομοσχεδίου και να δοθεί χρόνος για ένα ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς που θα μπορέσει να δώσει σύγχρονες λύσεις στα ζητήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία της ειδικής αγωγής στην δημόσια εκπαίδευση.